Καλημέρα σας, είμαστε στον Κορυδαλό. Κοντά μας έχουμε τον γείτονα, τον κύριο Στράτο, ο οποίος μένει δίπλα, μάλιστα, να μας πει πώς το ζούσε και τι είχε ακούσει τόσο καιρό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στράτο. Καλή σας ευχαριστούμε μέρα που είστε μαζί μας. Τι θέλετε να σας πω. Θέλουμε καλημέρα, να μας πείτε καλημέρα, καταρχήν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που ζούσε δίπλα σε ένα μεγάλο κτίριο, με πολλούς ανθρώπους μέσα, γέροντες κτλ. Τι βλέπατε, τι μαθαίνατε, τι ακούγατε. Τα χειρότερα λόγια άκουγα από τότε που άρχισε να λειτουργεί το γυροκομείο. Αυτό ήταν ένα οίκημα το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε σαν ξενοδοχείο. Mm-hmm. Ενοικιάστηκε από το γιατρό. Ποτέ μου δεν άκουσα, στα 5-6 χρόνια που λειτουργεί τώρα, ποτέ μου δεν άκουσα καλά λόγια. Γιατί έτυχε να έχω και ένα γνωστό, τον οποίον επισκέφθηκα μια μέρα, εν συνεχεία μια άλλη γνωστή μου κυρία, η οποία και αυτή απεβίωσε. Εγώ είχα πολλά παράπονα, μία με τις νεκροφόρες που ερχόταν έξω από το χώρο μαζικής εστίασης που διατηρεί η κόρη μου, μία τα απόβλητα που πετάγανε στον κάδο απορριμμάτων και του είχα κάνει παρατήρηση ότι αυτά πρέπει να περνάει ειδικό αυτοκίνητο να τα συγκεντρώνει. Τα βγάζανε καλοκαίρι, καθόταν ο κόσμος να φάει, τα βγάζανε τα απόβλητα, τα πετάγανε μες στο κουβά. Ενώ τους είχα πει, περιμένετε το βράδυ που θα περάσει το απορριμματοφόρο του Δήμου να τα πετάξει εκείνη την ώρα μέσα. Καταγγελίες είχαν γίνει. Σε γυναικές γραμμές οι τρόφιμοι δεν περνάγανε καλά. Συγκεκριμένα μια μέρα στον πρώτο όροφο μια τρόφιμα, αν είχα κάνει καταγγελίες. Για το υγειονομικό σκοπό. Όχι, καταγγελία, παρότι με παροτρύνανε πολύ να πάρεις το υγειονομικό να κάνεις κάποια καταγγελία, δεν είχα κάνει ποτέ μου. Και σας λέω ότι συγκεκριμένα μια μέρα ανώνυμα, μια κυρία την οποία... Κύριε Στράτο, συγγνώμη, ούτε ανώνυμα δεν μπήκατε ποτέ έτσι στη διαδικασία να σηκώσετε το τηλέφωνο, να πάρετε κάποιον και να πείτε ότι εδώ δίπλα γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Δεν το κάνατε ποτέ αυτό, ε? Όχι, ποτέ δεν το έκανα. Ποτέ δεν το έκανα. Έκανα παρατήρηση στο γιατρό πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί τι σας έλεγαν, οι υπεύθυνοι όταν πήγατε? Να καταλάβουμε, υπάρχουν ιδιοκτήτες ή ο γιατρός? Πρόσωπα. Μία φορά που ανέβηκα πνώ να επισκεφτώ ένα φίλο μου, ο οποίος τελικά πέθανε, ναι, μου λέει, Στράτο, κάνε κάτι να φύγω από εδώ, κάνε κάτι να φύγω από εδώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ο οποίος μετά από μια εβδομάδα από ό,τι έμαθα, πέθανε κι αυτός. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μας, ξεκινήστε να μας δείτε ένα περιστατικό για μια κυρία στον ναι, πρώτο όροφο. Είπα ότι στον πρώτο όροφο. Ναι, στον πρώτο όροφο μια κυρία μια μέρα τη βάραγε, μια υπάλληλος τη βάραγε, την τράβαγε μέσα και επενέβη ένας φίλος μου και της λέει, γιατί τη βαράσκαλε, την κοπέλα δεν τρέπεσε λιγάκι. Και τον έβαλε και χέρι, τον έβριζε. Είναι άχαρο και θλιβερό πάντως εκ των υστέρων να συζητάμε πράγματα. Μία μαγείρισα και... είχε κάτω στα εστιατόρια, μαγείρευε, τη σταμάτησε και αυτή. Εγκαίρος. Και έπαιρνε φαγητά από ένα catering της κακιάς ώρας. Να ρωτήσω, επισκέψεις υπήρχαν από τους συγγενείς των φιλοξενουμένων? Τι είπατε? Επισκέψεις από τους συγγενείς. Επισκέπτες ερχόντουσαν. Ναι, πήγαιναν να δουν τους τροφίμους. Ερχόντουσαν επισκέπτες, ερχόντουσαν. Δεν είχαν διαπιστώσει τίποτα. Τώρα τελευταία δεν επιτρεπόταν να μπουν μέσα να επισκεφθούν τους δικούς τους ανθρώπους. Τους κατεβάζανε στην είσοδο, κλειστή η πόρτα και μιλάγανε έξω από το τζάμι. Τι εννοείται έξω από το τζάμι? Ήταν σε καραντίνα ο χώρος και λόγω γι' αυτό, του κορονοϊού, ναι, αυτό ήταν σε καραντίνα λόγω κάποια... κρουσμάτων και ναι, μιλάγανε με... Λόγω COVID δεν επιτρεπόταν να μπουν. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να του κάνω δύο ερωτήσεις? Ναι, γιατρέ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Στράτο, λοιπόν, αν αυτή ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση ασχέτων ή γιατρών. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Ήτανε γιατροί αυτοί που το είχαν. Το γυροκομείο το είχε ένας γιατρός, ο οποίος παλαιότερα ήταν και στο κρατικό στην Ίκια, εν συνεχεία διευθυντής ο Ίκα στη Μούγλων. Αυτός τον νίκιασε από το γιο του συγχωρεμένου του Αλεξιάδη,
ο οποίος είναι ιδιοκτήτης. Δηλαδή ο υπεύθυνος είναι... Όχι, δεν θα πω όνομα. Ο υπεύθυνος είναι... Το είπε ο κύριος Στράτος. Ναι. Ο υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο γιατρός. Θέλω να πω, όταν ήρθε η πρώτη καταγγελία το 2000... είναι ο γιατρός, κύριε Στράτο, ακούστε με λίγο. Μίλτος, ονόματα δεν χρειαζόμαστε ακόμα, η δικαιοσύνη θα διερευνά. Κύριε Στράτο, όταν το 2020 η περιφέρεια το έκλεισε αυτό, ποιος ήταν υπεύθυνος, ο ιδιοκτήτης ή ο γιατρός? Μισό λεπτό, γιατί δουλεύουν εδώ συνεργεία του Δήμου και δεν ακούω. Το 2020, όταν έκλεισε, ναι. Ποιος ήταν υπεύθυνος? Όταν έκλεισε, δεν έκλεισε καθόλου. Ναι, όταν έτσι, μπράβο. Όχι, ένα πρόστιμο από ό,τι είχα μάθει. Ναι, αυτό, όταν η περιφέρεια είχε παρέμβει για πρώτη φορά το 2020 και μετά έκαναν ασφαλιστικά μέτρα και δεν έκλεισε. Ναι. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος αυτού του κτηρίου Παύλα Γεροκομείου? Ο γιατρός. Ο γιατρός. Άρα, για ο γιατρός υπεύθυνος και δεν έκλεισε ποτέ. Άρα για γιατρό μιλάμε, δεν μιλάμε για ιδιοκτήτα. Ναι, γιατρά. Μάλιστα. Μιλάμε για γιατρό. Εγώ συγκεκριμένα είδα πολλές φορές του είχαν θυροκολλήσει εκεί στην είσοδο του. Του θυροκολούσαν κάτι χαρτιά. Όταν ερχόταν το πρωί, που ερχόταν συνήθως 10-11 η ώρα, τα έπαιρνε. Τώρα που βγήκε πέρα, δεν έκλεισε ποτέ. Μάλιστα. Πάντως, κάτι με τόσα άτομα, δεν πήγε ένα συγγενής, δεν αντιλήφθη κανείς τίποτα. Από ένας. Ξέρετε, στην αρχή πρέπει να είχε γύρω στα 70 άτομα. Ο κόσμος δεν ξέρει κάτι το πάρα πολύ απλό. Το οποίο εγώ το λέω ένα χρόνο στην τηλεόραση. Η καταγγελία πλέον γίνεται ανώνυμα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται, γιατί φοβάται ο κόσμος να πάει να καταγγείλει, γιατί σου λέει θα μπλέξω κι εγώ, θα γίνουν και εμένα, θα με ρωτάνε, θα με τραβάνε. Γίνεται ανώνυμα, ελέγχεται και βλέπουν οι αστυνομικοί αν πρέπει να πάνε μπροστά ή όχι. Αυτό το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, και για τους βιασμούς και για τα μαλώματα και για την οικογενειακή βία. Θεσμικά. Εποπτεία, ποιος έχει, δηλαδή ποιος θεσμός είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει να ελέγχει τι γίνεται εκεί? Όχι να μιλάει με τον διοκτήτη, να ελέγχει την κατάσταση των φιλοξενουμένων. Περιφέρεια. Η οποία πήγε, ήλεγξε, τα βρήκε όπως τα βρήκε, είπε λουκέτο και ο ιδιοκτήτης κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί το δικαστήριο, το οποίο δεν είχε πάει εκεί, ο δικαστής ο οποίος δεν πήγε εκεί, αποφάσισε ότι καλώς καμωμένα ήταν όλα. Και δεν άκουσε την περιφέρεια η οποία είχε πάει. Ξέρετε, γιατί μιλάμε για 41 γέρους αφυδατωμένους. Αρρώστους, με βρώμικους, με ψώρα, λες και είναι γάτες και σκυλιά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς να είχαν πεθάνει. Γιατί η αφυδάτωση οδηγεί σε καρδιακές και νεφρικές ανεπάρκειες. Άρα λοιπόν μιλάμε για βαριά περιστατικά. Κύριε Σούρα, ξέρετε, γι' αυτό το συζητάω. Το σκεπτικό του δικαστηρίου έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Γιατί όντως η περιφέρεια είναι. Δεν είναι μόνο το σκεπτικό των δικαστηρίων, συγγνώμη που διακόπτω. Αλλά ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται, κατά την άποψή μου, από το πώς φέρεται στην τρίτη ηλικία, στους μεγάλους και ανήμπορους ανθρώπους. Γενικώς στους ανήμπορους ανθρώπους. Και εδώ βλέπουμε ότι, όπως ακούω από το ρεπορτάζ, ότι η περιφέρεια έκανε ένα βήμα. Το βήμα αυτό όμως έπεσε στο κενό. Άρα πρέπει να υπάρχουν. Συνέχιζαν να υπάρχουν μέσα εκεί κάποιες. Άρα έπρεπε να υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να μην υπάρχει κανένας μεγάλος άνθρωπος. Μπορώ να πω κάτι. Και ανήμπορος. Κύριε Στράτο, πείτε μας. Σας ακούμε. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, άκουσα, δεν το είδα με τα μάτια μου, ότι ένας τρόφιμος μία μέρα πήγε να πηδήσει από το δεύτερο όροφο. Βέβαια. Τι θα κάνει? Να αυτοκτονήσει. Και ένας κύριος που δουλεύει παραδίπλα, που έχει μία πιτσαρία, πήδησε από το διπλανό διαμέρισμα μιας κυρίας και τον έσωσε. Μάλιστα.